Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι νέα, Πάρη? Είναι όλα καλά, εσύ? Καλά, γενικά. Χαζεύουμε. Έχει AWS reInvent ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα. Οπότε... Α, ναι. Είδα από διάφορα πράγματα. Τι σου έκανε εντύπωση? Εμένα δύο μου έκανε εντύπωση. Ένα που είδα εγώ και ένα που είδε εσύ. Οπότε θα σου πλέψω και το ένα δικό σου. Το ένα ήταν ότι το AWS δίνει 5G infrastructure κατά κάποιο τρόπο. Το οποίο έχω διαβάσει τον τίτλο, οπότε μπορεί να είναι βλακίες, αλλά φαίνεται ενδιαφέρον σαν. Λέει private 5G, οπότε. Πολύ ενδιαφέρον. Και το δεύτερο είναι το. Πώς λέγεται, να δεις, κατάτροπος, ένα περίεργο τέτοιο όνομα έχει. Α, ο autoscaler του κυβερνήτη. Ναι, ο οποίος είναι autoscaler για clusters που τρέχουν κυβερνήτη. Mm. Οπότε η λογική του είναι ότι καθώς. Αυτό το διάβασα λίγο το άρθρο. Καθώς, ρε παιδί μου, μεγαλώνουν τα pods τα οποία, και τα resources που χρειάζεται ένα cluster. Αυτό φροντίζει να πληρώσει την Amazon περισσότερο για να μεγαλώσει κλάστερς. Ξέρεις το ενδιαφέρον όμως ότι, αν κατάλαβα καλά, αυτό δεν παίζει μόνο για Amazon. Είναι ένα γενικότερο που φτιάξανε. Ναι. Αυτή είναι η προοπτική, γιατί είναι open source και καλά. Όλοι είναι το κλασικό αθώοι μέχρι αποδείξεις του θυναντίου. Ναι, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο, ρε παιδί μου. Να σου πω, ο κυβερνήτης είναι πλέον Google product ή όχι? Έχει φύγει από αυτή τη σφαίρα? Όχι, έχει φύγει. Αν και η Google θεωρώ ότι παρέχει τάξη με για τους καλύτερους προϊόν, έτσι όπως το έχω δει από τους άλλους. Με το GKE. Ναι, είναι. Άμα θες, βασικά η Google πάει να σου. Τι έχω καταλάβει, πάει να το κάνει τελείως αυτόματο όλο αυτό. Έχει ένα προϊόν το λέει Autopilot, αν θυμάμαι καλά. Που είναι σε αυτή τη φάση. Εσένα τι άρεσε όμως? Από το reInvent. Δεν με πολύ ένιωξαν πράγματα, θα σου πω. θα σου πω όμως ποια έχω σημειώσει να δω. Καταρχάς είδα το Redshift, το serverless, το οποίο είναι για ένα data lake, δεν το χρησιμοποιείς ποτέ, αλλά το χρησιμοποιεί ένας πελάτης μας, και επειδή η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το data science εκεί ζήτησε κάτι εξωφρενικά nodes που τα είδα και μου πέσαν τα μαλλιά σε όγκο. Σκεφτόμουν ότι αν αυτό έχει ένα burst στη χρήση που θα κάνει, δηλαδή και ξεκινά το να κάνεις το processing μετά, γεια σου, ίσως αυτό το serverless πράγμα να είναι καλύτερο. Σίγουρα είναι πιο ακριβό για την ώρα που τρέχει, αλλά νομίζω ότι η διαχείριση του, δηλαδή διαφορετικά θα πρέπει, ξέρεις, να πάμε εμείς να φτιάξουμε τα 12 μηχανήματα που ζητήσανε, μετά να περιμένουμε να τελειώσει, παιδιά τελείωσε, ναι, όχι, ξέρω εγώ, να πας να το κατεβάσεις και anyway, serverless. Νομίζω ότι πάει πιο κοντά στο BigQuery σαν λογική. Ναι, κάτι τέτοιο πάει να. Το οποίο βγάζει νόημα. Αν και νομίζω. Αρχίσαμε με AWS συζήτηση, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι πιο κοντά εκεί δεν είναι το Αθήνα. Και εγώ έτσι νόμιζα, μέχρι που αυτό μου φάνηκε πιο κοντά από το Αθήνα. Οκ. Okay. Τρέχει SQL σε αυτό πάνω. Στο BigQuery. Στο Redshift. Στο Redshift, Postgres δεν είναι. Δεν ξέρω. Απλά provision πήγα να κάνω και ξέρω γιατί είναι. Δεν το χρησιμοποιείς ποτέ. Νομίζω ότι είναι Postgres API μιλάει. Σοπα, ρε. Ναι, οπότε είναι και ANSI SQL. What? Ναι. Γαμάτο. Ούστα ρε. Οκ. Redshift όλα. Όλα Redshift. Πάμε. Μιστάρω, μ' αρέσει. Έλα, ρε. Οκ. Ναι, είδα αυτό. Είδα επίσης ότι κάνανε κάτι καινούργια EC2 instances. Και παίζουν αρκετά με ARM processors πλέον. Και το ενδιαφέρον που βγάλουν, έχουν αυτή την πλατφόρμα, το Nitro, όπως κατάλεγεται τέλος πάντων, που έχει στην ουσία είναι ένα πιο tight integration μεταξύ software και hardware της Amazon. Okay. Οπότε έχει secure enclave, όπως έχει okay. το Mac. Και τώρα βγάλανε κάτι πάρα πολύ γρήγορους SSDs επάνω για το block storage της Amazon. Οπότε μπορείς να έχεις πραγματικά πάρα πολύ γρήγορους δίσκους επάνω στην Amazon. Okay. Ναι, anyway, ενδιαφέρον. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο γρήγορος δίσκος? Η μνήμη. Ναι. Η RAM. Έχω ακούσει μια ιστορία η οποία λέει ότι το Pornhub είχε μόνο τα πάντα σε RAM, ρε παιδί μου, επάνω. Γιατί σου λέει ότι αυτό, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή το θες on demand 100%, οπότε πληρώνω απλά για τεράστια RAM. Memory τσόντας σε service. Ναι. Ωραία, πάμε σήμερα. Μου αρέσει, μου αρέσει. Έχει γίνει καλά. Εγώ πάντως μπορώ να πω ανεξαρτήτως του Pornhub ότι αν πρέπει να διαλέξω. Το είπαμε την προηγούμενη φορά. Αν πρέπει να διαλέξω κάτι στο Gear, πάντα RAM. Δηλαδή. Ναι. Είναι τέλειο. Και επίσης δεν τρώει και το δίσκο τόσο πολύ. Ναι, γιατί... αλλά εκεί μπαίνει το άλλο ερώτημα. Μήπως τρώει τη RAM? Τι νομίζω ότι έχει θέμα στο πώς φορέ μπορεί δεν να έχει RAM. Story drive, ok. Cool. Με πέθανε, θα το ψάξω μετά, αλλά δεν το ξέρω. Να σου πω, γιατί είναι προγραμματιστή. Λοιπόν! Φοβερή ιστορία. Δεν ήθελα να γίνω προγραμματιστής μικρός γενικά. Για πες. Τυχαίο. Βασικά στη σχολή μπήκα εγώ για να κάνω νόσιμες πηγές ενέργειας. Οκ. Καμία σχέση. Πάντα μ' άρεσε, παιδί μου, αυτή. Πάντα μ' άρεσαν οι υπολογιστές μέχρι εκεί.
ήξερα, ήμουν από αυτούς που ξέρανε να κάνουν χακεροπράγματα και καλά στους υπολογιστές. Okay. Του κόλλου τώρα, μου φανταστείς κάτι σοβαρό. Μπήκα πρώτο εξάμενο, γράφω το πρώτο μου πρόγραμμα στο Pascal και εκεί τα όλα. Δηλαδή εκεί πέρα ήταν ρε παιδί μου. Α, σου άρεσε, κλίκαρες, ε. Συνειδητοποίησα ότι μπορώ να κάνω μια μηχανή που είναι χαζή, με εντολές να κάνει κάτι που θέλω εγώ. Το κάτι που θέλω εγώ ήταν να πει γεια σου Αντώνη. Ναι, οκ. Okay. Αλλά εκείνη τη στιγμή ρε παιδί μου μου κάνει ένα φοβερό κλικ και λέω αυτό είναι. Μπορώ ρε παιδί μου με το χρόνο μου και ένα λάπτοπ να κάνω ό,τι θέλω. Εκεί ήταν εγώ. Το έκανε map με επάγγελμα. Τότε ή πέρασε καιρό. Στην αρχή το ίδιο ναι. Σαν craft που λέγαμε και σιγά σιγά. Δεν μπορώ να σου πω τώρα στα ξέρω εγώ 18 πόσο ήμουν εκεί πέρα. Ξαφνικά είπα α, προγραμματιστή γαμώ τα επαγγέλματα θα γίνω. Όχι, αυτό δεν ήταν αυτόματο. Ήταν κάτι που χτίστηκε. Αλλά ήταν κάτι που έλεγα μ' αρέσει, θέλω να το εξερευνήσω ρε παιδί μου. Ήταν ένα καινούργιο πράγμα για μένα το οποίο με τη μία με το που το έζησε αυτό λέω θέλω να δω πώς μπορεί να εξελιχθεί. Και σιγά σιγά έβλεπα ότι βγάζει και νόημα. Okay. Δεν ήταν όμως κάτι, όχι, σε καμία περίπτωση που με το που το είπα λέω μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Okay. Αφού ακόμα και στο πότε ήταν πέμπτο εξάμεινο που διαλέγαμε ροές, ναι. Έχω πάρει και μισή ζήτα έχω πάρει για το που είναι μηχανές, ηλεκτρικές και τέτοια. Σιγοποιείται είχα πάρει ρομποτική, ε. Όντως. Ναι, ναι. Πάρει και ρομποτική. Ε, άμα την περάσει, ναι. Καλή φράση. Θυμάμαι. Έχει πολλά μαθηματικά. Είχαμε ψηφιακή επεξεργασία σημάτων. Σωστό. Ωραία. Αυτό είναι ένα δύσκολο μάθημα γενικά. Οπότε θυμάμαι, μιλούσα με τον Θανάση και του λέω: εντάξει, μόνο του λέω, άμα διαβάσω τελευταία μέρα από εδώ από εκεί, κάνα τριαράκι μπορώ να το γράψω. Μου κάνει. Δεν νομίζω. Καλή τύχη με αυτό. Ναι. Αυτό που λες. Οπότε ναι, ήταν κάτι το οποίο προέκυψε στην πορεία, δηλαδή πάντα μου άρεσε να. Μ' άρεσε τεχνολογία γενικότερα σαν όρος, ας πούμε, γενικός. Η σχολή έτυχε να μου δίνει κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν η ΑΠΕ μαζί με το προγραμματισμό. Ακούμπησε τον προγραμματισμό και εκεί τα έπαθα όλα δηλαδή και γύρισα. Εσύ? Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα τι γίνεται. Εγώ είχα από μικρός θυμάμαι ο... Δεν ξέρω πώς περιγράφεται αυτή η σχέση, αλλά ο αδερφός της νύφης μου. Της ο νέκ... γαμπρό, όχι, όχι. Α, ο αδερφός της νύφης μου πάντως, δεν ξέρω. Θα μπορούσε, λοιπόν. Δεν έχω ιδέα. Σκέφτηκα θυμάμαι... κάτι πολύ άσχετο, δεν θα πω. Πάμε ναι. Θυμάμαι, πήγαινα σπίτι της νύφης μου με τον αδερφό μου πριν πατρευτούν, γιατί έχουμε μεγάλη διαφορά. Και τέλος πάντων θυμάμαι τον αδερφό της να φτιάχνει websites στον υπολογιστή για τη φάση του. Και γενικά είχε αρχίσει να... Τώρα αυτό που σου λέω ήμουν, ξέρω, 9-10 χρονών κάπου εκεί. Και είχε αρχίσει να μου μιλάει για hackers, για διάφορα τέτοια πράγματα τότε και για τον Kevin Mitnick, για διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Okay. Ναι. Και κάπως εγώ κλίκαρα με το software τότε ότι... Ήταν αυτό ακριβώς που μπορώ, ρε παιδί μου, να πάρω ένα κουτί που μπαίνει ρεύμα και εγώ κάνω ό,τι θέλω επάνω σε αυτό. Και μπορώ να έχω public πράγματα. Και μετά άρχισα να την ψάχνω λίγο με τον προγραμματισμό, να διαβάζω Visual Basic. Είχα πάρει απλά ένα βιβλίο και δεν είχα υπολογιστή. Ούτε ξέρω. Και πώς... Κάτι με intrigued, ακόμα δεν καταλάβαινα να διάβαζα. Και ήταν νομίζω 2-3 turning points για μένα. Το πρώτο ήταν όταν κάπου εκεί πρώτη Δευτέρα γυμνασίου που μπήκε ένας υπολογιστής στο σπίτι πάλι γιατί δεν είχαμε για καιρό έφτιαξα ένα πρόγραμμα που έλυνε το Πυθαγόρειο θεώρημα. Okay. Οπότε ξέρεις, έβαζες τα δύο και σου έβγαζε την υποτίμουσα. Μέχρι παρένθεση έβλεπα ένα μήνυμα που είχε πολύ πλάκα που λέει άλλη μια μέρα σαν ενήλικας που δεν χρησιμοποίησα το Πυθαγόρειο θεώρημα. Είναι το πιο χρήσιμο πράγμα σου λέγανε και δεν. Είναι, αλλά οκ, okay, πού το χρησιμοποιήσει. Οκ, υπάρχουν, εντάξει, okay, άμα δεν χρειάζεται να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο περιέχει μαθηματικά. Okay, ναι, δεν διαφωνώ, αυτό δεν... Αλλά έχω λύσει κατά καιρούς άπειρες φορές άσχετα πράγματα με πυθαγόρειο θεώρημα. Όντως. Και πάντα είμαι χαρούμενος γι' αυτό, ναι. Θυμάσαι στο κένα να πεις, ξέρω εγώ. Το πιο λαμπρό, το πιο φοβερό παράδειγμα που θυμάμαι είναι νομίζω Δευτέρα Λυκείου είχαμε ένα μαθηματικό ο οποίος δεν με πήγαινε ποτέ, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν με συμπαθούσε, δεν ξέρω τι κατά. Ναι. Ή Τρίτη, δεν θυμάμαι, anyway. Και εγώ γενικά δεν διάβαζα. Okay. Αλλά εντάξει, Δευτέρα του Λυκείου είχαμε και τα φροντιστήρια ιστορίες και από εδώ και από εκεί.
πάω στο μάθημα και αυτός μας είχε δείξει μια απόδειξη που ήταν δικιά του, από το μυαλό του. Μας είχε κάνει, ξέρω εγώ, ένα πίνακα πράξης και μας είχε πει αυτό στο μάθημά μου μπορείτε να θεωρείτε ότι είναι αποδεδειγμένο. Ναι. Άρα μας είχε βγάλει σαν ένα, όχι θεώρημα, αλλά ένα αξίωμα. Ένα αξίωμα. Για να ξεκινήσουμε από εκεί, ναι. Και μας βάζει προφανώς διαγώνισμα το οποίο, άμα δεν είχες αυτό το αξίωμα, δεν λυνόταν, ρε παιδί μου, με απλό τρόπο, okay. Ή έπρεπε να καταλήξεις το αξίωμα μόνος σου ή να κάνεις κάτι άλλο. Και αυτό ήταν, νομίζω, με θεωρήμα Μπολζάνο και κάτι άλλο, τι κάναμε τότε. Ναι. Και εγώ το λούσα με τριγωνομετρία. Α, οκ. Okay. Και μου έβαλε 15. Και του λέω, γιατί, μα δεν το έλυσε όπως έπρεπε. Α, ναι, ναι, παρόλο που. Εμένα ευτυχώς με περάσαν έτσι στις πανελλήνιες, στα μαθηματικά. Όντως. Γιατί πέφτει κάτι το οποίο ήθελε. Πω, δεν τα θυμάμαι και όλες αυτές τις μαλακίες. Ήταν θεώρημα. Θεώρημα μέσα στη μύση και ναι, είχε θεώρημα του Φερμά, ένα που έπρεπε. Εγώ δεν το πιάνω αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα με ρωτήσετε, δεν θυμάμαι καν το θεώρημα του Φερμάτι είναι. Και έκανα το θεώρημα του Ρολ, απλώς οι σταθερές που έβαλε όπως το εξέλιξε. Στην ουσία έγινε Φερμά αυτό το πράγμα και δεν το κατάλαβα ποτέ. Και βγαίνω έξω από τις Πανελλήνιες και μου λένε, τρίτο θέμα μου λένε, έκανες Φερμά. Όχι, ρε μαλάκες, λέω, Ρολ. Ξεκάθαρα. Και ακούω και εγώ 3-4 να μου λένε, δεν νομίζω, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό εντάξει, μου το πήραν σωστό. Και ήταν μαλακία του που δεν το πήρε, γιατί άμα εσύ το έλυσε. Ναι, ρε, δεν με πήγαινε. Anyway, δεν με πήγαινε γιατί διάβασα το μαθημάτι. Δεν ήταν, ήταν ξεκάθαρο. Οπότε. Πυθαγόριο θεώρημα, θεωρώ στην ενήλικη ζωή είναι αρκετά χρηστό γενικά. Δεν το χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά. Αλλά anyway, ήταν το πρώτο πρόγραμμα που έκανα. Και το. Κλείνει παρένθεση. Κλείνει παρένθεση. Η μικρή, ναι. Μπορούμε να κάνουμε μια playlist, ένα κλιπάκι, θα λέω. Μικρές παρενθέσεις, παιδί μου. Εντάξει, μου αρέσει. Λοιπόν, οπότε έρχεται το Λύκειο, όπου αρχίζω και ασχολούμαι λίγο και με διάφορα πράγματα, λίγο με άνιμε, με μουσική, με RPGs, παιχνίδια, με πιάνει μια τέτοια φάση. Και θέλω να φτιάξω websites και forums. Με πιάνει μια τρέλα με τα forums. Έμπαινα okay. Τα φόρα, όπως λέγεται τέλος πάντων. Και έμπαινα μέσα σε αυτά και έλεγα. Και λέω, θέλω να κάνω και τα δικά μου, ξέρω εγώ, για RPG παιχνίδια. Θέλω να κάνω ένα, ξέρω εγώ, επειδή άκουγα Linkin Park πάρα πολύ τότε. Θέλω να κάνω για Dragon Ball. Οπότε πήγαινα και ζητιάνευα δωρεάν hosting από sites. Και domains και τέτοια πράγματα. Οπότε άρχισα να παίζω λίγο με PHP, με HTML αυτά για να πάω να βάλω αυτά τα forums επάνω και να κάνουμε κάποιες. Οπότε εκεί κάπως άρχισα με το web και μου φάνηκε τρελό δηλαδή ότι α, μπορώ να βάλω κάτι στο ίντερνετ μαλάκα και να το δουν όλοι. Το πιο που έκανα ήταν για παράδειγμα ότι στην άσκηση της τεχνολογίας είχα τρελαθεί τόσο με το web που πήγα όλη και την έκανα άρθρο στη Wikipedia, ξέρω εγώ. Ναι, λέω, δεν ξέρω αν έχει μείνει αυτό το πράγμα, αλλά οπότε πέρασα στο γυμνάσιο τη φάση με τον προγραμματισμό και μετά πέρασα τη φάση με το web. Και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο εμένα μου τα κλείδωσε όλα, θυμάμαι, μικρός, μου άρεσε γενικά να πουλάω πράγματα, πάντα δηλαδή, ξέρω εγώ, μου άρεσε να βάζω λεφτά για κάποιο λόγο. Μας μέρες τις έγινες φίλους. Νίκιαζα κασέτες σε παιδιά στο δημοτικό και στην κατασκευή. Game Boy φάση κασέτες. Όχι, βίντεο. Είχε ένα φίλο αδερφός μου που είχε κάνει ταξίδια στην Αμερική και τον παρακαλούσε και μου έφερε, ξέρω, καμιά φορά κάμια κασέτα Dragon Ball. Με πιστεύω ότι ήταν πιο μπροστά από αυτά που δείχνουν αντένα εδώ. Oh. Οπότε πήγαινα και τα νίκιαζα αυτά, ξέρω εγώ. Ήσουνα. Και μετά πήγαινα. Δεν ξέρω γιατί τέτοιο. Και μετά στην κατασκήνωση πήγαινα σπίτι. Έκανα επισκεπτήριο, έλεγα στους γονείς μου να με πάρουν. Έπαιρνα παραγγελίες για πειρατικά προγράμματα, virtual DJ και τέτοια. Τα έγραφα σε CD και τα πουλούσα. Οπότε μετά στη σχολή, όταν ήρθε και έκατσε το Sorcerer, γιατί σαν φοιτητής ήμουν, ρε παιδί μου, χάλια, δεν περνούσα μάθημα με τίποτα. Και κατάλαβα από το σεμινάριο του Διονύση και όταν είχαμε γνωρίσει τότε το Τζιραλί, το Γιώργο, στο Open Coffee, ότι ξέρεις, κάπως με το web μπορείς να βγάλεις λεφτά και να κάνεις αυτό. Για μένα εκεί ήταν αυτό το οποίο κλείδωσε πάρα πολύ, γιατί μπορούσα να κάνω δύο πράγματα τα οποία με ολοκλήρωναν σαν άνθρωπο. Ένα δημιουργικό, ένα craft που ήταν ο προγραμματισμός και ένα επικοινωνιακό, γιατί θεωρώ ότι το να βγάζεις χρήματα είναι οι πωλήσεις, ας το πούμε, που δεν θεωρώ καν ότι είμαι καλός, by the way. Είναι ένα επικοινωνιακό κομμάτι το οποίο εμένα με γεμίζει πάρα πολύ. Οπότε το επάγγελμα έτσι κλίκαρε σε μένα. Ένα επικοινωνιακό κομμάτι ήρθε και συγκρούστηκε. Συγκρούστηκε. Ναι. Με μια τέχνη.
Αυτό που λες είναι γιατί έχω καθίσει και το έχω αποκωδικοποιήσει και λέω γιατί το κάνω όλο αυτό. Και γιατί κάνω, παίζω αυτό το ping-pong που μία με πιάνει να γράφω κώδικα, μία θέλω να κάνω πιο business πράγματα. Γιατί παίζει αυτό το ping-pong στο μυαλό μου συνέχεια. Αλλά σκέφτηκα ότι ποτέ δεν. Και ήταν ο λόγος που σου είπα ξέρω να συζητήσουμε αυτό. Έχω ακούσει διάφορους να λένε έχει δουλειά αυτό το επάγγελμα, ξέρω εγώ, να γίνεις προγραμματιστής ή ξέρω εγώ τι. Και θεωρώ ότι είναι ο εντελώς λάθος λόγος να γίνεις προγραμματιστής. Και θα σου πω γιατί το εννοώ, να κλείσω και μετά πάμε να συζητήσουμε. Και έχει να κάνει και με την πρώτη κουβέντα που κάναμε για το software craftsmanship και την τέχνη. Και τελικά διαφωνώ με κάτι που είπα. Craftsmanship. Συγγνώμη. Τελικά το ξανασκέφτηκα και διαφωνώ με κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να το κάνεις απλά για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και ας πω γιατί. Θεωρώ ότι υπάρχει ρίσκο σε αυτό. Okay. Και κλείνω αυτή την τεράστια παρένθεση και πάμε να το συζητήσουμε δεδομένου του ότι ξέρεις, κάποτε σου λέγαν πήγαινε να γίνεις πολιτικός μηχανικός. Γιατρός. Εντάξει, η ιατρική δεν έχει περάσει την κρίση που έχουν περάσει οι πολιτικοί μηχανικοί. Δηλαδή, okay, οι γιατροί μπορείς να πεις ότι του δημοσίου είναι underpaid, ναι, αλλά. Δεν είναι και εύκολο να σπουδάσεις τόσα χρόνια. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά έχει ένα πρόσημο με κάποια σίγουρα χρήματα. Δηλαδή, okay. Θέλω να πω. Δεν είναι. Δεν θα μείνει στον δρόμο πολύ εύκολο. Ναι, αλλά στο αγροτικό σου θα παίρνεις κάποια χρήματα. Okay. Μετά θα κάνεις την ειδικότητα, θα παίρνεις κάποια χρήματα. Έχεις τουλάχιστον ένα βάζο να κάνεις ένα πλάνο ζωής. Mm-hmm. Το construction, η οικοδομή στην Ελλάδα έφαγε τρελό hit για πολλά χρόνια. Ναι, τώρα φαίνεται να παίρνει τα πάνω του πάλι, αλλά θέλω να πω ότι η αγορά που επιλέγεις έχει πάντα ένα συστημικό ρίσκο. Okay. Μαζί σου. Και πρώτον, κανένα στα 18 του δεν είναι σε θέση αυτό να το υπολογίσει. Με τίποτα. Κατά δεύτερον, κανένα γονιό δεν είναι σε θέση να το υπολογίσει. Εκτός και άμα είναι μέσα και έχει insights και μπορεί να σε καθοδηγήσει, το οποίο δεν έχει να κάνει με το ότι είναι γονιός, έχει να κάνει με το ότι είναι κάποιος μέντορας, σε εισαγωγικά. Ναι, αλλά έχει πέρα εντάξει πέφτει σε άλλα τέτοια που είναι πόσο ξέρεις. Ελεύθερες επιλογές κάνει. Ναι, επόμενη μικρή κουβέντα αυτό. Αλλά οπότε εγώ το βγάζω εντελώς στο θέμα των ελεύθερων επιλογών. Κάποιος επειδή μου με insights μέσα σε ένα market, ναι, ο οποίος είναι άτομο εμπιστοσύνης, επειδή ξέρει, OK, μπορεί να σου δώσει κάποια insights και να τον εμπιστευτείς. Αλλά όχι, νομίζω ότι το να πεις ότι πάω ο προγραμματιστής επειδή έχει δουλειά αυτή την περίοδο δεν. Εντάξει, δεν είναι. Σίγουρα δεν θα έχει αύριο πιθανόν. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, κάποιος μπορεί να είναι σε φάση ότι OK, μπορώ να το κάνω. Ναι. Εγώ δεν διαφωνώ απαραίτητα σε αυτή την. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να είσαι ενήμερος όμως για το τι επιλογή έχεις κάνει. Σίγουρα θα βάλεις κάτω τα κουκιά σου, θα μετρήσεις και θα πεις εγώ μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο, αυτό έχει χρήματα, αυτό μπορεί να έχει του χρόνου, μπορεί να έχει σε 5 χρόνια και να πάρει μια απόφαση. Δεν νομίζω ότι είναι καλό ή κακό, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο καθένας με την δικιά του προσωπική κρίση και με τις μεταβλητές που θα βάλει σε δικιά του εξίσωση, γιατί κάθε εξίσωση είναι διαφορετική. Ναι, εφόσον το κάνεις αυτό, ναι, φυσικά. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι υπάρχουν φορές που ξέρεις, κοιτάς μια κίνηση μπροστά στο σκάκι. Αυτό είναι που δεν πρέπει να κάνει. Δηλαδή, αν η απάντηση είναι αυτό και μόνο αυτό, και όχι, OK, τα βάλα κάτω, εγώ χρειάζομαι μια δουλειά τώρα, φαίνεται ότι αυτό μπορώ να το κάνω, πάω να το κάνω. Επίσης, είναι άλλο να πεις το κάνω επειδή έχει δουλειά, και άλλο να πεις ότι, OK, εδώ έχει δουλειά, πάω να γίνω ένας καλός προγραμματιστής. Ναι, γιατί έχεις και μια διαφορά φάση εκεί πέρα. Δηλαδή, έχεις κάποιο χρόνο που θα χρειαστεί μέχρι να βγεις από την αγορά. Άλλο, ναι. Αυτό είναι άλλο, αυτό το οποίο θεωρώ ότι δεν πρέπει να το κάνεις ευκαιριακά. Άλλο να δεις την ευκαιρία. Ναι. Οκ, okay, είναι. Ναι. Εσύ γιατί ξεκίνησες να γράφεις Android για παράδειγμα. Έτσι στην αρχή έγραφες Android. Καλά, ναι. Εγώ, ας πούμε, ήταν το πρώτο κομμάτι εκεί πέρα που. Κάπου ρε παιδί μου, μετά το πρώτο έτος που έχω πάθει την πλάκα μου με τον προγραμματισμό, παίρνω το πρώτο μου smartphone. Είχα ένα, νομίζω, Nokia τότε, το οποίο θεωρητικά ήταν smartphone, αλλά ήταν για πέταμα. Ναι. Δεν μπορούσες να παράξεις κάποιο χρήσιμο λογισμικό πανεπιστήμιο. Symbian. Ναι, ήταν τα Symbian OS, νομίζω. Ακούς παγώνει. Ναι, ήταν. Είχαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία και πετάξανε με τον πιο περίτεχνο τρόπο στα σκουπίδια στην Nokia, παιδί μου, τότε. Οπότε οι επιλογές τι ήταν, να πάρεις ένα iPhone που ήταν, νομίζω, το 1 ή το 3G, δεν ξέρω. Ήταν πολύ αρχή, παιδί μου, τότε κάπου που είχε βγει. Το 3G πρέπει να ήταν το 9 ή το 10. Το 3G. Και η εναλλακτική ήταν το Android με την Google που είχε βγει τότε. Mm. Ειδικά το iPhone ήταν αρκετά πανάκριβο τότε, οπότε. Δεν έπαιζε ρε παιδί μου budget για τέτοιο, ή τουλάχιστον δεν ήθελα να το χαλάσω. Οπότε λέω θα πάρω ένα Android κινητό ρε παιδί μου να δω τι παίζει. Το βλέπω λίγο, αρχίζω ρε παιδί μου και βλέπω ότι υπάρχει ένα marketplace, ότι ο κόσμος ανεβάζει εφαρμογές και αυτά. Και λέω εδώ είμαστε ρε παιδί μου. Το πιο εύκολο πράγμα,
φτιάχνω μια εφαρμογή, τη βάζω σε ένα marketplace και ξαφνικά τη χρησιμοποιεί ο Πάρης, που δεν έχει ξαναγνωρίσει ποτέ, που δεν οτιδήποτε. Okay. Οπότε τι κάναμε τότε, Teacher Trackers. Παίζαμε Teacher, ξέρω εγώ, σαν ηλίθιοι όλη μέρα, παιδί μου. Οπότε τι πιο απλό από το να φτιάξει κάτι το οποίο να σου είναι χρήσιμο στην καθημερινότητά σου, και νομίζω είχε και μερικές χιλιάδες downloads τότε. Ναι, ρε, είχε πάει καλά. Εγώ, by the way, θυμάμαι ότι. Βασικά, όχι θυμάμαι. Αν ανοίξω, καταφέρω και ανοίξω ένα HTC που είχα, τον έχει μέσα τον Teacher Tracker. Όντως. Ναι. 100%. Νομίζω πλέον έχει κατεβεί από το store. Δηλαδή, κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια, μου είπε Google. Επειδή είναι updated με το Android. Μας έχεις πολύ γραμμένους. Sorry, αλλά τελείωσε. Αυτό ήταν μέχρι εδώ. Ναι. Μόνο κάπου που μου το έκοψε, ναι. Υπάρχει βέβαια εγγραφή. Δηλαδή, άμα μπω και κάνω update, θεωρητικά θα ξαναπαίξει. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπω στη δικασία. Α, οκ. Okay. Γιατί δεν παίζει Twitch τώρα, ποτέ. Εντάξει, ποτέ. Και φαντάζομαι ότι είναι πιο απλό να βρω κάποιον που το έχει κάνει και να πάρω την εφαρμογή. Το Twitch Tracker. Οπότε. Ναι, εντάξει, βέβαια θα μου πεις. Εσύ βέβαια μετά βρήκες και δουλειά στο Android. Οπότε, ναι, αλλά ήταν όλα, ρε παιδί μου, πολύ γεγονότα που τυχαίνανε, που εκεί πέρα είναι και άλλη μια μεγάλη συζήτηση που μπορεί να κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν ξέρω αν χωράει σήμερα, γιατί είναι από μόνη της θέμα. Αλλά το πόσο κυνηγάς ευκαιρίες σου έρχονται, η τύχη ή το πόσο προσπαθείς και αυτά. Και νομίζω ότι είναι κάπου ένας συνδυασμός. Πάντα χρειάζεσαι και τύχη και χρειάζεσαι και τα αντανακλαστικά ώστε να μπορέσει να πιάσει την ευκαιρία που σου έρχεται μπροστά σου. Αλλά ερχόντουσαν από το Android, βρεθήκαμε μαζί, για παράδειγμα. Ήταν τότε που είπαμε θα κάνουμε ID στο κινητό. Ναι. Είχαμε τελειοποιήσει το web, παιδί μου, και λέμε εντάξει, ναι, 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 κινητό, ναι, δεν έχει. Οπότε έτσι γνωριστήκαμε μαζί. Ξεκινήσαμε από αυτό. Από αυτό βρεθήκαμε μετά και βρήκα την πρώτη μου δουλειά σαν Android developer τότε. Αυτό μου έφερνε χρήματα μερικά χρόνια ακόμα. Δεν ήταν δηλαδή μόνο αυτή η δουλειά, ήταν ότι μετά είχα πάρει κάποια άλλα projects. Είχε χαβαλέ. Μετά είπα ότι okay, το Android μου αρέσει μέχρι ένα σημείο. Χρειάζεται να κάνουμε Python, θα κάνω Python. Ξέρεις, δεν έχει ορθένα εργαλεία που το πηγαίνω σιγά σιγά και στην επόμενη. Ναι. Σε επόμενο section της κουβέντας. Αλλά η λογική ήταν ότι πάντα βλέπεις τι έχει νόημα και συνδυάζεις το τι σ' αρέσει να κάνεις και το τι βγάζει νόημα να κάνεις. Γιατί εμένα μπορεί να μου αρέσει να κοιμάμαι όλη μέρα, αλλά μάλλον δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γουστάρουν να μην πληρώνουν γι' αυτό. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν στο Twitch για να βλέπουν ανθρώπους να τρώνε, να ξέρεις. Δεν το ξέρω, αλλά δεν θα εκφέρω άποψη. Θα προσπαθήσω να βουλώσω το στόμα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρω πώς μπορώ να εκφραστώ με κόσμο. Διαβάζω ένα βιβλίο του Gary Vee επίσης που λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται για να κόβουν πράγματα στη μέση. Ωραία. Αυτό πες ότι μπορεί να έχει και μια τέχνη να το κάνει. Μπορούμε να προσπεράσουμε αυτό το κομμάτι της συζήτησης και να πούμε ότι πάντα είναι έτσι. Δηλαδή, okay, σου λέω πάντα μου αρέσουν οι υπολογιστές. Έχω φωτογραφία, ας πούμε, ξέρω εγώ, που είμαι μηνών και είμαι πάνω στο θείο μου και πατάω κουμπιά, ξέρω εγώ. Okay, yeah. Ήταν μια κλασική που είχε η γιαγιά μου, ξέρεις, καρφιτσωμένη κάπου στον τοίχο. Αλλά δεν είναι μόνο video games και τέτοια πράγματα. Δεν έχω την κλασική ιστορία, ρε παιδί μου, που σου λέει ο άλλος. Βγήκα από το καβούκι μου στα 5 μου και έκανα ένα πρόγραμμα και τέτοια πράγματα. Δεν είχε τύχει αυτό για μένα. Και δεν θεωρώ ότι αν κάποιο δεν το έχει κάνει. Ναι, 100%. Το μόνο που πιστεύω είναι ότι αυτό που θέλω να πω βασικά είναι ότι πιστεύω ότι πρέπει να βλέπεις ένα μονοπάτι μπροστά σε αυτό το πράγμα και ότι για να γίνεις προγραμματιστής, για να γίνεις οτιδήποτε, νομίζω ότι μάλλον περισσότερη ζήτηση υπάρχει για designers αυτή τη στιγμή παρά για, βασικά περισσότερη έλλειψη designers υπάρχει παρά προγραμματιστών. Αλλά αυτό είναι μια κατάσταση, η οποία είναι μια καλή ευκαιρία να πάρεις, αλλά δεν πρέπει να μείνει εκεί το επαγγελματικό κομμάτι. Νομίζω το σημαντικό αυτό είναι να μην ούτε να βλέπεις μια φωτογραφία της πραγματικότητας σήμερα και να κρίνεις με βάση αυτή, αλλά ούτε κι αν δεν προβλέψεις ακριβώς τα βήματα που θα κάνεις να αισθάνεσαι ότι δεν προβλέψεις καλά. Δηλαδή κάπως πρέπει να βλέπεις μια κατεύθυνση, όπως το πες και εσύ, δηλαδή εν ορίζω, θέλω να πάω προς τα εκεί και μετά το αν θα πας, ρε παιδί μου, αριστερά και μετά δεξιά ή δεξιά και μετά αριστερά. Ναι. Δεν έχει πολύ σημασία. Νομίζω το, αμένα άμα με ρωτήσεις, θα πάμε πίσω στη ρομποτική τώρα, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να λειτουργήσει σαν το PID. Τι είναι το PID? Έχεις πάρει ρομποτική? Όχι βέβαια. Α, όντως. Okay. Ξέρω τι είναι το PID, αλλά θέλω να πεις okay. Για τους άλλους. Okay. Είναι το μόνο πράγμα που θυμάμαι από τη ρομποτική, δεν έχω περάσει τίποτα και θα αλλάξω καιρό ή αν δεν έχω αλλάξει ήδη. Σίγουρα δεν έχω τόσο. Για να πάρει στοιχείο. Όχι, θα το κάνω επίσημο γιατί μετά πήγα δίκτυα, ρε παιδί μου. Το οποίο δεν έχω περάσει όλοι νομίζω σχεδόν. Για κάποιο λόγο. Anyway, το PID είναι. Έχει ρε παιδί μου ένα ρομπότ το οποίο θέλει να πάει από εδώ εκεί. Και εσύ
ξεκινάει αυτό. Αυτό πηγαίνει και υπάρχει το PID το οποίο κοιτάζει συνέχεια σε τι κατάσταση είναι σε σχέση με αυτή που θέλεις να φτάσεις και το επαναφέρει. Οπότε νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο κάνει και ο κυβερνήτης και όλα τα clusterings που λένε πώς θες να είναι το cluster, κοιτάει άμα είναι έτσι και το φέρνει στην κατάσταση που θέλεις. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι είναι. Δηλαδή ξέρεις με μικρά iterations μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, ξέρεις και βλέπεις. Λες, ωραία, είμαι καλύτερος φέτος από ό,τι ήμουν χθες. Αυτό. Ναι. Και μήπως θέλω να πάω κάπου αλλού. Το να πεις από τώρα να κάνεις ένα planning, να πεις εγώ που θα είμαι σε 10 χρόνια. Δεν είναι μαλακίες, δεν θα το. Δεν είναι στον έλεγχό σου σχεδόν τίποτα. Αλλά μπορείς να πεις ότι εγώ θέλω να είμαι καλός. Οπότε εγώ κάθε μέρα θα κρίνω τι θα πει είμαι καλός σε αυτό. Θα έχω μια βαρύτητα επάνω σε αυτό. Δεν θα υπάρχω απλά επειδή υπάρχει περίσσια αυτή τη στιγμή. Οπότε όταν έρθει η στιγμή της κρίσης, γιατί θα έρθει κάποια στιγμή, θα πάντα έρχεται. Είμαι ξέρεις η φύρα η πρώτη που θα φύγει έτσι. Ναι. Ναι, όχι, είναι σημαντικό. Αυτό είναι που προσπαθώ να πω. Ναι. Όχι να το λατρεύεις, να έχεις γεννηθεί προγραμματιστής και τέτοια πράγματα. Ποτέ, ούτε καν. Μα κόψεις τις φλέβες μου, ναι. κώδικα τα όπλα. Όχι, να συνειδητοποιήσεις ότι σε κάθε τι το οποίο κάνεις, καλό είναι να είσαι καλός. Ναι, όχι. Δεν... Αυτό είναι σωστή επένδυση στην ουσία. Και άμα κάτι την ευκαιρία, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό, κάθε αγορά έχει και ένα συστημικό ρίσκο. Δηλαδή, πας σε μια startup. Αύριο μπορεί να μην είναι. Ξέρω εγώ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό ισχύει για όλα. Δηλαδή, άμα τώρα πας σε κάποιον ο οποίος έχει ξεκινήσει στην αρχή μια startup. Ναι. Και βλέπεις και λες, πω ρε φίλε, εγώ έβγαζα 100 ευρώ και αυτός έχει βγάλει τώρα 1000. Ναι. Γιατί έχει πάρει μετοχές ή είχε πάρει οτιδήποτε. Και... Τώρα όλα είναι εύκολα. Δηλαδή το θέμα είναι τι ρίσκο μπορείς, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην μπορείς καν να πάρεις ένα ρίσκο. Να μην είναι ναι, αυτό. Να ξέρεις τι ρίσκο παίρνεις. Και τι ρίσκο θες να πάρεις. Ναι, γιατί ναι, το ναι, ρίσκο ναι. έχει δύο βασικά πράγματα. Μπορεί να μην μπορείς να το πάρεις καν. Μπορεί να είσαι σε μια κατάσταση που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα σε αυτό. Δηλαδή δεν έχεις το δικαίωμα να αποτύχεις, ρε παιδί μου, τόσο άσχημα και να χάσεις τη δουλειά σου ένα μήνα, ας πούμε. Και μετά πόσο θες να στομαχιάσεις, γιατί υπάρχει και το ρίσκο του πόσο εγώ θέλω να αποτύχω. Πόσο εγώ θέλω να πάω να βρω ένα τοίχο και να σκάσω με τα μούτρα εκεί πέρα. Οπότε. Ναι. Είναι και τα δύο αυτά τα πράγματα. Πώς ξεκίνησα. Α, λέγοντας ναι, ότι μπορεί να θες να πας σε μια startup, μπορεί να πας σε μια πιο μεγάλη εταιρεία. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα, υπάρχουν επιλογές ξεκινώντας να πας να γίνεις προγραμματιστής, ας πούμε. Όχι, ρε να πας στη startup, δεν διαφωνώ. Απλώς πρέπει να ξέρεις που πηγαίνεις. Αυτό, δε. Και ότι υπάρχουν πολλές startups αυτή τη στιγμή, οι οποίες όλες έχουν πολύ ρίσκο. Εφόσον ξέρεις ότι πάω σε κάτι που έχει ψηλό ρίσκο, τι σημαίνει αυτό, τότε ναι. That's okay. Οπότε ναι, πώς ξεκινήσαμε να συζητήσουμε για το αν έχει νόημα να γίνεις προγραμματιστής, αυτό θέλαμε να πούμε στην αρχή. Ναι, μωρέ, αν έχει νόημα να γίνεις προγραμματιστής επειδή έχει δουλειά, επειδή. Ή το άλλο, το κλασικό. Το κλασικό. Ακούω πολλές φορές ή και από άτομα που βλέπουν την εκπομπή και είναι πιο πάνω να μπουν στην αγορά. Τι γλώσσα να επιλέξω, πώς να κάνω, τι να. Ξέρεις, είναι. Δεν έχει πολύ σημασία. Επέλεξε κάτι που να σ' αρέσει ή επιλέξε κάτι στο οποίο θεωρείς ότι θα βρεις εύκολα δουλειά. Δεν πειράζει αν ξεκινήσεις σαν Android developer και μετά χρειάζεται να κάνεις backend, DevOps. Είναι σημαντικό να γίνεις καλός σε αυτό που θα επιλέξεις. Μπορεί να μην είσαι προγραμματιστής. Μπορεί να επιλέξεις να είσαι μπαρίστα. Πρέπει να είσαι καλός, να είσαι γρήγορος. Ναι. Κατάλαβες. Βλέπεις τι attributes, τι γνωρίσματα έχει το κάθε επάγγελμα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στο προγραμματισμό, ανάλογα βέβαια και με τη θέση, δεν είναι ένα πράγμα πλέον, αλλά ας πούμε κάποιος ο οποίος γράφει πιο αλγοριθμικό κώδικα, πρέπει να ξέρεις να γράφεις αποδοτικό κώδικα. Αυτή τη στιγμή με ένα πελάτη έχουμε κάποια API endpoints τα οποία τα κάναμε stress test και τρώει 100% CPU, ξέρω εγώ, με το καλημέρα. Δυνατό. Ναι. Έχουμε database access μέσα σε for loop. Η οποία το μέγεθος for loop εξαρτάται από τα δεδομένα τα οποία θα πάρεις. Οκ. Okay. Ναι. Δεν ακούγεται πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Γιατί παίρνει στρεσφανή, δεν έχει σημασία. Αλλά ναι, το οποίο είναι πολύ μεγάλη performance sheet. Αυτό ξεκάθαρα δεν είναι καλή προγραμματιστική δουλειά. Είναι πολύ πιθανό να την έχω κάνει εγώ στο παρελθόν και να μην το θυμάμαι και να βιαζόμουν και να έπρεπε να βγει. Αλλά έστω ότι εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι αλγοριθμικά καλός. Έστω ότι είσαι αλγοριθμικά καλός. Πρέπει να
πρέπει να είσαι καλός, να ξέρεις να κάνεις αποδοτικό κώδικα. Μην κολλάει. Πρέπει να καταλαβαίνεις abstractions. Mm-hmm. Γενικότερα. Αυτό. Καλά, έχει πολύ πλάκα. Άκουγα. Νομίζω podcast άκουγα, δεν θυμάμαι τι άκουγα. Και λέει την ατάκα ότι. Το χειρότερο λέει να διαβάζεις κώδικα που έχει γράψει ο άλλος ο Τρόμπας. Και το χειρότερο ακόμα είναι αυτός ο άλλος Τρόμπας να είσαι εσύ πέρσι. Δηλαδή σε φάση ότι πάντα είναι δύσκολο ρε παιδί μου να δεις το. Ναι, να μπει στα παπούτσια αυτού που έγραφε τον κώδικα εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι. Και ναι. Μπορεί να είσαι εσύ αυτός όντως, το οποίο έχει φοβερή πλάκα. Ναι. Τελευταία έχουν αρχίσει να μην μου αρέσουν οι for loops γενικά. Μόνο recursion. Θα πας σε. Δεν ξέρω, τις βλέπω και βλέπω ρίσκο εκεί μέσα. Κοίτα, η for loop που δεν ξέρεις το πότε τελειώνει είναι πιο ζόρικη. Ναι. Άμα ξέρεις πότε τελειώνει, κάτι γίνεται. Ναι, anyway, είναι μεγάλο θέμα τώρα. Χρειάζονται και αυτές πάντως. Δηλαδή, όχι, όχι, γίνεται, δεν το συζητάμε. Ρε, μη. Στον προγραμματισμό κάπως εξελιχθήκαν αυτά go to, ρε παιδί. Recursion ή for. Νομίζω ότι εξαρτάται από τη γλώσσα. Υπάρχουν γλώσσες που. Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα στη Haskell θα πας και θα γράψεις παιδί μου recursion, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν μιλάμε σε Python, σπάνια θα γράψω recursion. Πρέπει να βγάζει. Ναι, και εγώ. Να μου βγάζει νοηματικά την ανάγκη να γράψω αναδρομή. Να. Εσύ. Ακριβώς το ίδιο. Όλα αυτά τα χρόνια νομίζω παίζανε μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού οι αναδρομές. Που έχω γράψει. Δηλαδή, η χειρότερη μου να βλέπω σε JavaScript κάτι, ξέρω εγώ, MapReduce για να κάνουμε process σε ένα πίνακα. Δηλαδή, okay. Ναι, 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 ο οποίος ξέρει ότι είναι το πολύ 100, ξέρω εγώ, παιδί. Καλύτερα να βάλεις κάποιον να κάνει το χέρι την πράξη, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Cool. Ωραία πραγματάκια. Ναι, νομίζω πρέπει να μας διακόψω. Σκέφτομαι να πάω Aikido. Κι εγώ έτσι νομίζω. Ναι, θα πας και εσύ Aikido. Όχι, αλλά έχω ένα ραντεβού. Cool. Και να φύγω. Ωραία ήταν. Νομίζω ότι έχει ακόμα ζουμί, θα επαναφέρουμε. Βασικά δεν είναι πολλά σημεία που κρατιόμουν επειδή ήξερα ότι. Βασικά θα πηγαίναμε σε τρίωρο και ναι. Τρίωρο σίγουρα δεν είχαμε χρόνο. Όχι, αλλά θα το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή. Το έχω πει, είναι άχτη μου να κάνουμε ένα επεισόδιο που θα το. Απλά θα έχουμε και διάλειμμα για κατούρημα. Ναι, ναι, ναι. 100%. Θα πεθάνω. Στη μία ώρα βαράω μπιέλε. Εννοείται κι εγώ. Τέλεια. Οπότε έχουμε κάτι να προτείνουμε. Πάλι δεν σκέφτηκα. Ρε γαμώτο. Λοιπόν, για πες εσύ και δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα να σκεφτώ εγώ. Λοιπόν, εγώ θα πω το podcast του φίλου μας του Μάριου. Ναι. Όχι, δεν το έχουμε πει. Το οποίο είναι Tech Leadership Podcast, νομίζω το λέει ο Μάριος. Σωστά. Και αν και λέει ότι έχει να κάνει καθαρά με διευθυντική, τηλεφώνου management, εγώ θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ νόημα κάποια επεισόδια να τα δεις και αν ξεκινάς τον προγραμματισμό, έχει κάποια ωραία. Οπότε αυτό και το πιο σημαντικό που ξέχασα να το πω και στην αρχή σαν νέο ότι 15 του μήνα κάνουμε OpenConf, δεύτερο για φέτος, 4 ομιλίες, πάνελ, στο ίδιο στούντιο που είμαστε εδώ πέρα θα γίνει και το live. Με καινούριο background πλέον. Με καινούριο background ευτυχώς και έχει αυτό το πράσινάκι το οποίο μας είχε στοιχειώσει για πάντα. Οπότε εννοείται είναι δωρεάν προφανώς, είναι online, είναι ένα απογευματάκι οπότε είναι σχετικά μικρό, δεν είναι πολύ κουραστικό. Registration θα έχει κάτω και θα το γράψουμε και στην περιγραφή. Τέλεια. Και προτείνω αναπιφύλακτα. Οπότε αυτά τα δύο θα πω εγώ. Πολύ ωραία. Θα σου κλέψω το ένα. Το ένα το λέω εγώ το OpenConf πλέον. Ωραία. Μ' αρέσει. Δεν έχω πρόβλημα. Τέλεια. Όχι, θα είναι πολύ ωραία. Γίνεται δουλίτσα και θα έχει ενδιαφέρον πιστεύω. Τέλεια. Μας βρίσκουν. Μας βρίσκουν στο μικρήκουβέντα.fm και από εκεί πηγαίνουν σε άλλη πλατφόρμα θέλουν να μας δουν. Εξαιρετικά. Οπότε, μέχρι την άλλη εβδομάδα, θα λέμε.